Δεν είναι ορατή προς το παρόν μια συμφωνία. Να σας θυμίσω με την ευκαιρία ότι επί τη βάση των όσων έχουμε μέχρι τώρα δουλέψει και μετά και την συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου και την δήλωση που τότε αποτέλεσε την συμφωνία μας, τη βάση της συμφωνίας μας το Φεβρουάριο, στα πλαίσια εκείνης λοιπόν της συμφωνίας υπήρξε μια διπλή ευελιξία. Αφενός επιτράπει στους θεσμούς να λάβουν υπόψη τους την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και εφόσον θα υπήρχε ανάγκη να αναπροσαρμοστούν οι δημοσιονομικοί στόχοι και τα χρονικά πλαίσια εν ώψη και της επιδείνωσης της οικονομικής περίσταση στην Ελλάδα. Μια δεύτερη ευελιξία που επιτρέψαμε σε εκείνη τη φάση ήταν να αντικαταστήσουμε μέτρα και δημοσιονομικά και μεταρρυθμιστικά με άλλα μέτρα τα οποία θα πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση αφού προηγουμένως τα είχαν αξιολογηθεί από τους θεσμούς. Έτσι λοιπόν και εκεί επεδείχθη ευελιξία στα πλαίσια του προηγούμενου μνημονίου για αντικατάσταση των τότε μέτρων. Οι θεσμοί αξιοποίησαν αυτές τις δύο ευέλικτες ευκαιρίες, οι δηλώσεις που εκεί αποτυπώθηκαν στα πλαίσια των συζητήσεων με τις ελληνικές αρχές, αλλά έτσι όπως σήμερα βρισκόμαστε ελάχιστα τα μέτρα που προετάθηκαν και αξιολόγηθηκαν τόσο ώστε να θεωρηθούν αξιόπιστα και να ενταχθούν σε μια νέα συμφωνία. Κατά συνέπεια, οι συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας ή εβδομάδων μέχρι τώρα δεν τελεσφόρησαν. Σήμερα, στη συνάντησή μας, αποστήλαμε έντονο σήμα προς τις ελληνικές αρχές και τους ενημερώσαμε ότι σε εκείνους αναπόκειται να υποβάλουν νέες επιπλέον προτάσεις τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να δεσμευθούν πλήρως απέναντι στους θεσμούς στα πλαίσια αυτών των δηλώσεων του Φεβρουαρίου, της 20 Φεβρουαρίου εννοούμε. Μέχρι σήμερα υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει συμφωνία και να παραταθεί το τρέχον πρόγραμμα πριν το τέλος του μήνα, αλλά σαφώς το μπαλάκι είναι πλέον στο γήπεδο της Ελλάδας. Πρέπει η Ελλάδα να δράξει αυτή την τελευταία ευκαιρία που τους παρουσιάζεται. Έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει να είναι αξιόπιστη η όποια συμφωνία και πρέπει να είναι αξιόπιστη και από την σκοπιά μιας βιώσιμης οικονομικής και δημοσιονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας. Πρέπει να είναι αξιόπιστη συμφωνία και από την σκοπιά της οικονομικής μας, μονομισματικής μας ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα ακόμα. Εάν μια τέτοια συμφωνία επέρθει τις επόμενες ημέρες και υποβληθεί ένα σχέδιο στο Eurogroup από την πλευρά μας, θα αξιολογήσουμε την πρόταση αυτή. Εκεί θα κρυθεί η αξιοπιστία και για την Ελλάδα και για την Ευρωζώνη στο σύνολό της. Τέλος, να τονίσω, και το ξέρετε ότι ο χρόνος τελειώνει, το πρόγραμμα λύγει στα τέλη του τρέχοντος μηνός και προφανώς και οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες που απαιτούνται για να το αξιολογήσουν και αυτές πιέζουν, οπότε ελάχιστος είναι ο χρόνος που παραμένει. Σήμερα επίσης συζητήσαμε την κατάσταση στην Κύπρο. Δουλέψαμε και συζητήσαμε επί του Κυπριακού προγράμματος. Είδαμε κατά πόσο έχει υπάρξει σημασία. Τώρα λοιπόν, Γιάννη, παρακολουθώντας την αρχή των δηλώσεων του κυρίου Ντάισενμπλουμ, αρχίζει να διαμορφώνεται μία εικόνα. Δηλαδή, δεν είναι ορατή προς το παρόν μία συμφωνία. Ο χρόνος που απομένει είναι ελάχιστος. Βέβαια, υπάρχει κάποιο περιθώριο, αλλά περιμένουν από την Αθήνα να στείλει τις προτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι αξιόπιστες, διότι εκείνα τα οποία πρότεινε σε προηγούμενη φάση, σε αντικατάσταση των δημοσιονομικών μέτρων, τα οποία δεν αποδεχόταν, δεν ήταν αξιόπιστα σύμφωνα με τον κύριο Ντάισενμπλουμ.